Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 25 Φεβρουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Σύμπραξη της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα και της Παράταξης του Δημάρχου Δήμος για όλους πρώτα εσείς στην Αλεξανδρούπολη. Το Μάρτιο και με πολύ λιγότερους φοιτητές η έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμεινο στην Νοσηλευτική Σχολή του Διδημοτήχου. Νέα παρέτηση από τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Τη συμπόρευσή τους, κυρίες και κύριοι, με τη διοικούσα παράταξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης δήλωσαν επίσημα 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης ΑΝΑΣΑ, στόχος, σύμφωνα με το νέο σχήμα, από την υγιή σύνθεση των προτάσεων και των ιδεών και τη διάφανη συνεργασία χωρίς προαπαιτούμενα, κερδισμένοι να βγαίνουν μόνο οι δημότες. Μέχρι στιγμής, ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Γιάννης Καρυπίδης, δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Στην ίδια πλευρά βρίσκονται πλέον οι παρατάξεις Δήμος για όλους πρώτα ΕΣΥ του Γιάννη Ζαμπούκη και ΑΝΑΣΑ, αφού υπέγραψαν από κοινού σύμπραξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το κείμενο υπογράφουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ, Γιάννη Καρυπίδη, οπότε δεν είναι απίθανο στο πολύ κοντινό μέλλον να ανακοινωθεί και η ανεξαρτητοποίησή του. Στις υπολογές μας και στις αποφάσεις, κάναμε πράξη αυτό που εξ αρχής είχαμε αποφασίσει όταν ανέλαβε τα ενία του Δήμου ο κύριος Ιωάννης Ζαμπούκης, να κάνουμε πράξη δηλαδή τις επιταγές των συμπολιτών μας και των ψηφοφόρων μας για συνεργασία, για σύμπνοια και συμμετοχή. Από την πρώτη στιγμή είχαμε αποφασίσει να συνεργαστούμε με τον Δήμαρχο και συνειδητά αφήσαμε ένα στάδιο προσαγωγής και διερεύνησης για να δούμε και εμείς οι ίδιοι αν αυτή η νέα δημοτική αρχή που κλήθηκε να κυβερνήσει τον τόπο έχει παρόμοιες αρχές και όραμα με το δικό μας. 1,5 χρόνο δοκιμαστήκαμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε τελικά να συνεργαστούμε και ότι αυτή η έμπρακτη πλέον συνεργασία μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα για το καλό των συμπολιτών. Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, η εποχή της σύνθεσης ξεκίνησε. Με μια ξεκάθαρη προγραμματική συμφωνία και με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, προχωρήσαμε στη σύμπραξη των δημοτικών μας παρατάξεων ΑΝΑΣΑ και Δήμος για όλους. Πρώτα εσύ. Σύμφωνα με τις δυνατότητες που μας δίνει η νομοθεσία, χωρίς κανένα προαπαιτούμενο και διατηρώντας το ακέραιο τις αρχές και τις προγραμματικές μας θέσεις, επιλέξαμε τον δρόμο της σύνθεσης με κοινό στόχο την επίλυση των προβλημάτων, τον εύστοχο σχεδιασμό για την πολυπόθητη ανάπτυξη. Με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και διεκδικητικότητα θα πορευτούμε ενωμένοι, ισχυροποιώντας την αυτοδιοικητική μας φωνή προς τα κέντρα των αποφάσεων. Καλούμε και άλλες παρατάξεις να συμπορευτούν μαζί μας για να διευρύνουμε από κοινού ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες της νέας εποχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δεσμευόμαστε απέναντι στους συνδημότες μας να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αρμονική και αποδοτική συνεργασία ώστε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης να διαδραματίσει επιτυχώς τον καθοριστικό ρόλο του σε εθνικό επίπεδο όπως επιτάσσουν τα κελεύσματα των καιρών. Δεδομένης της σύμπραξης, η παράταξη ΑΝΑΣΑ για την Αλεξανδρούπολη δεν υφίσταται πλέον, όπως εξηγεί ο κύριος Σεραφιμίδης. Δεν αλλάζει κάτι, ναι. Συνεργαζόμαστε με τον Δήμαρχο, με τη Δημοτική Αρχή. Απλά πλέον έχει επισημοποιηθεί και αυτή η σχέση μας. Είμαστε μία παράταξη πλέον. Ανήκουμε, επικεφαλής μας είναι ο κύριος Ιωάννης Ζαμπούκης. Η ΑΝΑΣΑ πλέον δεν υφίσταται και συνεχίζουμε με τη Δημοτική Αρχή. Τώρα το Μάρτιο, αλλά με λιγότερους φοιτητές, αρχίζουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα στην Νοσηλευτική Σχολή του Διδημοτήχου, όπως τουλάχιστον δήλωσε ένας εκ των καθηγητών της σχολής και συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Βαφιάδης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον Status Radio, μόλις 30 από τους 125 φοιτητές που ήταν αρχικά εγγεγραμμένοι δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου. Γεγονός που σημαίνει ότι η σχολή χάνει φοιτητές, άρα και ισχύει. Με καθυστέρηση περίπου 2 εβδομάδων στις 8 Μαρτίου αναμένεται η έναρξη των μαθημάτων στη Νοσηλευτική Σχολή του Διδημοτήχου για το εαρινό εξάμηνο. Τα παραπάνω έκανε γνωστά ο καθηγητής της σχολής Κωνσταντίνος Βαφιάδης, μιλώντας στον Σταύρο Αποστολίδη μέσα από τη συχνότητα του Status Radio. Τα μαθήματα αρχίζουν με καθυστέρηση, ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η ημερομηνία έναρξής τους, αλλά ο ρυθμός των φοιτητών που τελικά θα τα παρακολουθήσουν. Από τους φετινούς 125, εγώ θα εξετάσω μόνο 30. Να. Από τους 125, μόνο 30. Μόνο 30. Αυτοί οι 30 δήλωσαν το μάθημα της ανατομίας. Θα μου πείτε, θα μπορούσαν να είναι και άλλοι και να μην το έχουν δηλώσει. Σας πληροφορώ ότι το 90%
σαν πρώτο μάθημα δίνει την ανατομία, γιατί είναι το πιο μεγάλο και το πιο δύσκολο. Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν από τους φετινούς, αυτούς που εγγράφηκαν ηλεκτρονικά, δυστυχώς θα δώσουν εξετάσεις μόνο 30. Συνολικά με τους περσινούς, δηλαδή και με το τρίτο εξάμενο, δηλαδή έχουν μόνο 48 άτομα. Οι 95 πού πήγαν, κύριε Βαφιάδη? Φύγαν, τα παράτησαν? Ένα μεγάλο ποσοστό έχει πάρει μετεγραφή. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Βαφιάδη, μόλις 30 φοιτητές από τους 125 αρχικά εγγεγραμμένους δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η σχολή αποδυναμώνεται καθώς εγκαταλείπεται από τους φοιτητές της. Δηλαδή έφυγαν χωρίς να έχουν έρθει. Ας μου επιτρέπει το σχήμα οξύμορο, αλλά έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Χωρίς να έχουν έρθει, έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή και κάναν ηλεκτρονική μετεγγραφή. Φύγαν σε άλλα ιδρύματα. Μάλιστα. Υπογράφουμε συνεχώς, μέχρι και πριν από λίγες μέρες, υπογράφουμε συνεχώς βεβαιώσεις για την παρουσία τους στα εργαστήρια. Γιατί είναι, το ζητάνε από τις γραμματείες των πανεπιστημίων και τα υπογράφουμε εμείς οι καθηγητές. Οπότε ξέρω ακριβώς από πρώτο χέρι, γιατί τα υπέγραψα εγώ. Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο δίνουν εξετάσεις οι εναπομείναντες φοιτητές μέσω του διαδικτύου. Εξ αποστάσεως εξάλλου θα γίνονται και τα μαθήματα το επόμενο εξάμηνο, αφού αυτό έχει αποφασίσει για όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του Υπουργείου Παιδείας. Παρ' όλα αυτά, οι φοιτητές της νοσηλευτικής του Δημοτήχου επέλεξαν να κάνουν μεταγραφή σε κάποιο άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Και μάλιστα προσέξτε, χωρίς παρουσία φυσική. Φαντάζεστε να υπήρχε φυσική παρουσία, πώς θα ερχόταν? Μάλιστα. Γιατί μιλάμε τώρα ότι κάνετε στο σπίτι τους, βλέπουν μέσω υπολογιστή τα μαθήματα και αύριο εγώ θα κάνω εξετάσεις πρωί-απόγευμα πάλι μέσω υπολογιστή. Δηλαδή, ας το πούμε στην θαλπορή του σπιτιού τους, με τη ζέστη τους, με τον καφέ τους κτλ. Φαντάζεστε τώρα αυτοί να έπρεπε να έρθουν στο δημότικο, να έχουν φυσική παρουσία δηλαδή, πού θα πηγαίναμε? Και αυτό δυστυχώς είναι ένα αρνητικό στοιχείο το οποίο δεν το περιμέναμε. Δεν περιμέναμε δηλαδή να φύγουν τόσοι πολλοί με τόσες πολλές μεταγραφές. Να φανταστείτε ότι έφυγαν με μεταγραφή και προηγούμενων εξαμένων. Δηλαδή φύγαν παιδιά και από το τρίτο εξάμενο, που δεν συνέβαιναν παλιά αυτά. Ομόφωνο επί των ψηφισάντων το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου κατά της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης για την επέκταση του ΚΙΤ φυλακίου και την ενδεχόμενη δημιουργία νέας δομής υποδοχής παράτυπων μεταναστών. Το ανωτέρω συζητήθηκε εκτάκτως προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα να εκφράσει και να κοινοποιήσει σε εθνικό επίπεδο την αντίθεσή του στην υπουργική απόφαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουφλίου ελέγει ένα ξεκάθαρο όχι στην δημιουργία νέας δομής ΚΙΤ, αλλά και στην επέκταση της υφιστάμενης τόσο στο φυλάκιο της Οριστιάδας, αλλά και πουθενά στη Θράκη. Αν κάπου πρέπει να γίνουν τα hot spot, ας γίνουν στην διαρκώς προκλητική και μόνιμα οικονομικά ευνοημένη Τουρκία. Είναι πρόσφατες άλλωστε οι μνήμες με τη στάση αυτή στα γεγονότα του περασμένου Μαρτίου. Δεν επιθυμούμε το φυλάκιο, ο Εύρος, η Θράκη, η Ελλάδα να γίνουν αποθήκες ψυχών με τη χώρα μας να παίζει τον ρόλο του συγγενή, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο που υπογράφεται. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σοφλίου πήρε ένα ξεκάθαρο όχι, μία απόφαση στη δημιουργία νέας δομής, όχι στην αύξηση της δυναμικότητας των υφισταμένων δομών, ούτε στο φυλάκιο, ούτε στον Εύρο, ούτε και στη Θράκη. Να πρέπει να πάρθουν μέτρα αποτροπής της εισόδου και εγκλωβισμού των παρανόμων μεταναστών στον Εύρο με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με την υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό. Τονίσαμε ξεκάθαρα ότι αυτή η επικίνδυνη απόφαση του Υπουργού θα πρέπει, κυρίω Μηταράκη, θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Θράκης. Θα πρέπει να σεβαστούν μέχρι τώρα τις υφιστάμενες αποφάσεις οι οποίες είχαν δεσμεύσει και δεν υπήρξαν δομές στη Θράκη. Όλα αυτά είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα ληφθούν υπόψη από την κυβέρνηση και δεν θα προχωρήσουν στην επέκταση της δημιουργίας νέου ΚΙΤ στο φυλάκιο Εύρο. Την ίδια στιγμή, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να μεταφερθούν στην Τουρκία η Frontex και οι διάφορες ΜΚΟ, εκεί που όπως λένε είναι η ρίζα του προβλήματος. Η δική μας ένστολη Ελλάδα απέδειξε ότι στον Εύρο μπορεί να διαφυλάξει στο ακέραιο τα σύνορά μας, κρατώντας το ηθικό όλων μας υψηλό. Ταυτόχρονα δηλώνουν, κάθεται αντίθετη στην απομάκρυνση της υπηρεσίας ασύλου από τον νομό Εύρο και όσες άλλες τέτοιες αποφάσεις υποβαθμίζουν την περιοχή. Ζητούν άμεση ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης, καθώς όπως λένε τα λεγόμενά του δεν πείθουν. Είπαμε ξεκάθαρα ότι η Frontex, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά ακόμα και η υποβολή ασύλου,
μπορούν να γίνονται στην Τουρκία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος η Frontex να είναι επί ευρωπαϊκού εδάφους. Η Τουρκία ξέρετε ότι χρηματοδοτείται με μεγάλα ποσά. Άρα εκεί θα πρέπει να μεταφερθούν. Σε εμάς θα πρέπει να εμπιστευτούμε τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και δηλώσεις θα μπουκάρουνε. Δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε και σε επικείμενους μελλοντικούς κινδύνους δεν έχουν θέση από κυβερνητικά χείλη και δεν θα πρέπει να δημιουργούν ανασφάλεια στον κόσμο της Θράκης. Μιλήσαμε και για τη Διακομματική Επιτροπή. Είναι επιπλέον καιρός και θα πρέπει να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να προχωρήσουν με έργα ανάπτυξης, να μην μιλάμε για ευκολόγια. Και δεν νομίζω ότι συμπίπτει η Δεύτερη Διακομματική Επιτροπή με τη δημιουργία της επέκτασης του ΚΙΤ φυλακίου. Για μας είναι κόκκινη γραμμή, το επαναλαμβάνω, η Δημοτική Αρχή του Σοβλίου θα είναι δίπλα στην Δημοτική Αρχή της Ορεστιάδας και θα αγωνιστεί δυναμικά να αποτραπεί αυτή η απόφαση και να ανακληθεί. Την παραίτησή του από τον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε κι άλλο μέλος της διοίκησής του και συγκεκριμένα ο Βασίλης Πορτοκαλίδης. Τον χορό των παραιτήσεων άνοιξε ο πρόεδρος Κώστας Αλεξανδρής, ο οποίος με μια ενηγματική ανακοίνωση που εξέδωσε έκανε γνωστή την πρόθεσή του, κάνοντας μάλιστα λόγο για έκνομες και παράνομες διαδικασίες που θίγουν τα δικαιώματα των αγροτών. Καταγγέλλοντας έκνομες, παράνομες και παράτυπες διαδικασίες που θίγουν τα νόμιμα δικαιώματα των ανθρώπων που του εμπιστεύτηκαν την ηγεσία του Συλλόγου, ανακοίνωσε την παραίτησή του ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ο λόγος για τον Κώστα Αλεξανδρή, το παράδειγμα του οποίου ακολούθησε μία ημέρα αργότερα και άλλο μέλος της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου. Πρόκειται για τον Βασίλη Πορτοκαλίδη, ο οποίος ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη διοίκηση του Συλλόγου με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα στο κείμενο παραίτησής του αναφέρει τα εξής. Συντασσόμενος πλήρως με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης παραίτησης του πρώην Προέδρου του Αγροτικού μας Συλλόγου, του Κώστα Αλεξανδρή, και δηλώνοντας και εγώ την κατηγορηματική μου άρνηση να αποδεχθώ οτιδήποτε διακυβεύει τα νόμιμα συμφέροντα των αγροτών που με επέλεξαν να τους εκπροσωπήσω με τίμιο και αδιάβλητο τρόπο, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη διοίκηση του Συλλόγου. Ευχαριστώ τους συναδέρφους μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και υπόσχομαι ότι θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό τους ως ενεργός πολίτης. Μια σειρά παρεμβάσεων που κοντεύουν να χρονίσουν, ζητάει από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ο πρόεδρος της κοινότητας Άνθειας και Αρίστινου. Παρά τις εκκλήσεις του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, κλαδιά έχουν συσσωρευτεί από τα νεκροταφεία έως και τα σχολεία των οικισμών, χωρίς κανείς να γνωρίζει πότε και αν η υπηρεσία καθαριότητας θα παρέμβει. Περί τραγικών καθυστερήσεων για τα πιο απλά και αυτονόητα, μιλά ο πρόεδρος της κοινότητας Άνθειας και Αρίστινου, Θεόδωρος Καρασάνης. Ξεκινώντας από τα κημητήρια του Αρίστινου, μιλά για ένα σωρό κλαδιών που βρίσκεται στο κέντρο του νεκροταφείου από το περασμένο καλοκαίρι. Μάταια, όπως αναφέρει, ζήτησε από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου να έρθει και απλά να μαζέψει τα κλαδιά, χωρίς όμως να συμβεί κάτι τέτοιο. Την ίδια στιγμή, ζήτησε από τους υπάλληλους της Τραγιανούπολης που εργάζονται σε σχετικό πόστο στην περιοχή να έρθουν εκείνοι, χωρίς όμως να τους έχει δοθεί σχετικό πρόγραμμα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Η υπομονή και η ανοχή έχουν τα όρια τους. Αυτά τα κλαδιά, όπως βλέπετε, μιλούν από μόνα τους. Αρχίζουν και ξεραίνονται. Αυτά είναι πάρα πολύ καιρό εδώ τα κλαδιά. Πηγαίνουμε από τον Άννα στον Καϊάφα, από την κυρία Τζιμπηλίδου στον κύριο Δαστερίδη. Από τον Δαστερίδη στην Τζιμπηλίδου. Έχουμε κάνει και έγγραφο για αυτά τα χαριά ήδη από το καλοκαίρι και ακόμη περιμένουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ στην υπηρεσία της, πρώην υπηρεσία της τεχνικής Τραϊνούπολης, υπάρχουν 4 άτομα τα οποία δεν έχουν ένα προγραμματισμό να ξέρουν πού θα πάνε. Πώς θα ξεκινήσουν όλοι, έστω ας είναι καθημερινός, εβδομαδιαίος, οι ανάγκες των χωριών ποικίλουν. Εμείς εδώ στον οικισμό της Ανθίας και του Αριστίνου, οι ανάγκες είναι περισσότερες, με περισσότερο πάρκο, με περισσότερο κόσμο. Θα πρέπει να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός. Δεν ζητάμε ένα προγραμματισμό, ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, νομίζω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μηχανήματα μέσα, θέλουν κάποια ανταλλακτικά, πρέπει να συντηρηθούν. Δεν έχουμε ενημέρωση αν έχει ενδιαφερθεί κάποιος ώστε όταν θα έρθει η ώρα να δουλέψουν θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν αυτά τα μηχανήματα.
Υπάρχουν, ας πούμε, καταστροφέας, τρακτέρ που χρειάζεται εδώ για την περιοχή μας για να δουλέψει. Γιατί υπάρχουν μεγάλες χερσαίες εκτάσεις που θέλει καταστροφέα, το οποίο θέλει ένα ανταλλακτικό 50 ευρώ, μου είπε ο προηγούμενος υπάλληλος που ήταν εδώ. Και έχει μείνει έτσι, κάθεται μέσα στο στέγαστο. Την ίδια στιγμή, στο γυμνάσιο της Άνθειας, η αυλή του σχολείου βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Και εκεί ένα δέντρο που έπεσε και κόπηκε βρίσκεται μέσα στον αυλόγυρο του σχολείου, όπου παίζουν μικρά παιδιά. Τα χόρτα σύντομα θα μεγαλώσουν, αλλά δεν έχουν υπάρξει οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Αντίστοιχα και οι υποδομές είναι ελλιπείς. Οι μπασκέτες ενός από τα γήπεδα δεν έχουν ταμπλό, δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων, όπως και παγκάκια για τους νεαρούς μαθητές να περνούν το διάλειμμά τους. Όπως βλέπετε, αυτό το κλαδί, το δέντρο έχει σπάσει, είναι εδώ και 7 μήνες σπασμένο. Δίπλα ακριβώς στο δέντρο που φαίνεται, προηγούμενο δέντρο που είχε πέσει, το ξυλώσαμε μόνοι μας πάλι, το είχαμε πάρει και το είχαμε πετάξει τα κλαδιά. Αυτό εδώ είναι πάνω από 7 μήνες πεταμένο το δέντρο. Στα πλάνα, όπως βλέπετε, μπασκέτες, ο αύλιος χώρος είναι σε άθλια κατάσταση. Τα παιδιά βγαίνουν και έχουν απλά έναν χώρο σκέτο. Δεν υπάρχει κάτι, ένα παγκάκι, καλαθάκια που χρειάζεται εδώ στο σχολείο. Αναγκαστικά γεμίζουν και σκουπίδια και γεμίζουν και όλα. Μιλήσατε με κάποιον για να βελτιωθεί η κατάσταση? Κοιτάξτε, έχουμε εντάξει και στο τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε κάνει και τις δύο χρονιές που είμαστε εμείς. Έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις να γίνουν. Τώρα περιμένουμε κάθε φορά. Μόνο καταθέτουμε. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, κυρίες και κύριοι, κυδεύτηκε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Αλεξανδρούπολης, η Βαγγελιό. Αρκετοί πολίτες παρευρέθηκαν στην νεκρόσιμη ακολουθία για το τελευταίο αντίο σε μία γυναίκα που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινωνία της πόλης, πριν εκείνη μεταφερθεί στην τελευταία της κατοικία. Λιτά, χωρίς συνοστισμό, όπως άλλωστε επιτάσσει και η πανδημία, τελέστηκε η κηδεία της Βαγγελιός. Δεκάδες άνθρωποι πέρασαν από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της Αλεξανδρούπολης για να καταθέσουν ένα τελευταίο αντίο σε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της Αλεξανδρούπολης. Μία γυναίκα με σθένος και πυγμή που δεν δίσταζε ποτέ να εκφράσει την άποψή της. Με το δικό της μοναδικό τρόπο, μέσα σε λίγα λεπτά σε έκανε να τη συμπαθήσεις. Με το δικό της τρόπο ομιλίας, ξεκάθαρο, ντόμπρο και με επιχειρήματα. Όπως πολλοί λένε, η Βαγγελιό είχε φάει τη ζωή με το κουτάλι. Οι περισσότεροι τη γνώριζαν ως Βαγγελιό που πουλούσε παστέλια και λουκούμια και πράγματι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, συχνά επισκεπτόμενη και τις τοπικές ταβέρνες. Η Βαγγελιό δεν ήταν άνθρωπος που περίμενε να τη ρωτήσει αν είναι καλά. Πάντα σε έβλεπε και σε ρωτούσε πρώτη πώς πάνε τα πράγματα. Όταν ανακοινώθηκε ο θάνατός της, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν φωτιά. Δεκάδες άνθρωποι προέβησαν σε αναρτήσεις για τη Βαγγελιό. Καθένας εκμυστηρεύτηκε πώς τη γνώρισε και πώς είχε δομήσει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Γιατί αυτή ήταν η Βαγγελιό. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να κάνει φίλο τον καθένα, από όπου και αν προερχόταν και ό,τι άποψη και αν είχε. Και αν διαφωνούσε μαζί του, ήξερε εκείνη τι να του πει. Σύμβαση 12.000 ευρώ υπεγράφει μεταξύ της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης και του αναδόχου του έργου που σχετίζεται με την αποκατάσταση των ζημιών στη γέφυρα του Λουτρού στη Δραϊανούπολη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ώστε γρήγορα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία οχημάτων εντός του οικισμού. Τη σύμβαση του έργου για την επίγουσα αποκατάσταση των ζημιών στο ανατολικό βάθρο της γέφυρας Λουτρού υπέγραψαν την Πέμπτη ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης και ο ανάδοχος του έργου. Ειδικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι ο καθαρισμός των προσχώσεων και των φερτών υλικών στην εσοχή της ανατολικής όχθης του ρέματος, η κατασκευή του νέου τυχείου προστασίας του ακροβάθρου ανάντι ύψους 1,5 μέτρου με λιθοπλήρωση για τη μελλοντική του προστασία από ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα, η αποκατάσταση του σκυροδέματος στην περιοχή συραφής του δρόμου και του καταστρώματος της γέφυρας και η τελική αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος τόσο στο δρόμο όσο και στο κατάστρωμα της γέφυρας. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ώστε γρήγορα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία οχημάτων εντός του οικισμού, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά την υπογραφή της σύμβασης. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και με συζήτηση θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος του δελτίου μας. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως μέσω Skype την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σπυράκη, βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Σπυράκη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως που μιλούμε αυτή την ώρα με την Ευρώπη. Η χώρα γνωρίζεται πολύ καλύτερα από όλους μας ότι διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της. Η αφορμή της συζήτησής μας, κυρία Σπυράκη, είναι μία εκδήλωση που πραγματοποιήσατε, η οποία έχει να κάνει με την ανάκαμψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με το γεγονός πως έχουν βρεθεί, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αρκετά πια χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία τώρα άπτεται από την δική μας χώρα το πώς θα τα διαχειριστούμε, αν δεν απατώμε. Είναι όπως ακριβώς το περιγράφετε, υπό την έννοια ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 72 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά σε δάνεια, εγγυήσεις και επιχορηγήσεις, ώστε να μπορέσει να ανορθώσει την οικονομία της σε ένα χρονικό διάστημα μιας 7 ετίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρώτον τα χρήματα αυτά θα φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες μέσα σε μια νύχτα και δεύτερον ότι τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν έτσι, ούτως ώστε στην πραγματικότητα αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία να μετουσιωθεί σε θέσεις εργασίας για μας και για τα παιδιά μας. Γι' αυτό το λόγο διοργάνωσα σήμερα στις Βρυξέλλες μία, να σας πω την αλήθεια στην αρχή, πολύ φιλόδοξη εκδήλωση, στην οποία προσκάλεσα όλους τους προέδρους των επιμελητηρίων από όλη την Ελλάδα. Και με χαρά σας ανακοινώνω ότι πριν ελαχίσεις των εξαιρέσεων, που μετριώνται είναι λιγότεροι από τα δάχτυλα του ενός χεριού, ανταποκρίθηκαν όλοι. Όπως ανταποκρίθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός, ο αρμόδιος για τα έργα ΑΣΔΙΤ και την ανάπτυξη, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, όπως ανταποκρίθηκε και ο υφυπουργός, ο αρμόδιος για το ΕΣΠΑ. Τι προέκυψε από αυτό? Καταρχήν προέκυψε, νομίζω, μια πολύ θετική κίνηση. Ότι η κυβέρνηση άκουσε τον επιχειρηματικό κόσμο. Και άκουσε τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος είπε: έχουμε πρόβλημα. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λεφτά ακούνε και λεφτά δεν βλέπουν. Έχουμε πρόβλημα. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όλη αυτή τη συζήτηση για ψηφιοποίηση, για πράσινη μετεξέλιξη. Έχουμε πρόβλημα. Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις φοβούνται ότι δεν μπορούν να επεκταθούν και ότι μετά την κρίση θα κλείσουν. Και εκεί ακριβώς έγινε η συζήτηση και δόθηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Θα ήθελα μόνο να κωδικοποιήσω τρεις. Πρώτον, ο κύριος Τσακίρης, ο υφυπουργός για το ΕΣΠΑ, μας είπε ότι το ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκίνησε ήδη, αλλά περιμένουν στην κυβέρνηση εμάς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικυρώσουμε όλες τις νομοθετικές πράξεις, δηλαδή το ΕΣΠΑ 2021-2027, θα διαθέσει πόρους που θα είναι για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα έχουν λάβει υπόψη τους τα τοπικά χαρακτηριστικά των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκτός από το ΕΣΠΑ των περιφερειών και το κεντρικό ΕΣΠΑ θα είναι εκείνο το οποίο θα βλέπει τις ιδιαιτερότητες στη Θράκη, τις ιδιαιτερότητες στον Εύρο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι είχαμε την εκπρόσωπο της EBRD, της Ειδικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία μπορεί να παράσχει τεχνική βοήθεια και συμβουλές για τη στρατηγική μετεξέλιξη όχι μόνο στις μεσαίες, αλλά και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μας εξήγησε η εκπρόσωπο της EBRD ότι είναι ανοιχτή στα επιμελητήρια και στις επιχειρήσεις που ζητάνε βοήθεια για το πώς θα εξελιχθούν. Το τρίτο ήταν η πλευρά του κ. Παπαθανάση, ο οποίος περιέγραψε πια ένα περιβάλλον που θα είναι περισσότερο σταθερό την επόμενη μέρα. Ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης κατέστησε σαφές ότι θα υπάρξουν κύκλοι χρηματοδοτήσεων, ούτως ώστε και οι σύμβουλοι που αναλαμβάνουν να εξελίξουν επιχειρήσεις ή έργα και χρησιμοποιούν κοινοτικούς πόρους, πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνδυασμό και με εθνικούς πόρους και με πόρους από τον ιδιωτικό τομέα, να έχουν και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα που χρειάζεται να κάνουν ένα σχεδιασμό. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ πως, επιτρέψτε μου να πω, έχουμε συμβάλει σε μια συζήτηση όπου η αγορά ακούστηκε, γιατί αυτό ενδιαφέρει καταρχήν. Και δεύτερον, έχουμε και κάποιες ειδήσεις υπό την έννοια ότι δείχνει η κυβέρνηση να ακούει και δείχνει η κυβέρνηση να καταλαβαίνει το πρόβλημα της αγοράς, το οποίο σήμερα μπορεί να καλύπτεται από την επιδότηση, από την μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Βεβαίως, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι μη επιστρεπτέα. Ναι. Αλλά όταν θα φύγει αυτή η κουβέρτα, όταν θα φύγει αυτό το κουκούλι των ενισχύσεων, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα όπως έχει και να μεταξελίξουμε. Οπότε, κυρία Σπυράκη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω από εκεί και έπειτα. Από τη στιγμή που, να το πούμε απλά, έχουν βρεθεί τα χρήματα, τι ακολουθεί για την εκάστοτε περιφέρεια, για τα εκάστοτε επιμελητήρια, εν πάση περιπτώσει, που θα πρέπει να διαχειριστούν έναν όγκο χρημάτων? Αυτό μετά έχει να κάνει με το πώς η κάθε περιοχή θα διαχειριστεί αυτά τα χρήματα. Και... καταρχήν έχει να κάνει με το πώς θα γυναικείς η κυβέρνηση το τέρας της δημοκρατίας. Γιατί νομίζω και οι υπουργοί σήμερα το παραδέχτηκαν ότι πρόκειται για ένα τέρας.
και ένα από τα ζητήματα τα οποία έθεσαν και πολλοί εκπρόσωποι των επιμελητηρίων είναι πώς θα υπάρξει μια απλούστευση στη χρηματοδότηση. Πώς δεν θα υπάρξουν 100 υπογραφές πάνω για ένα θέμα. Πώς δεν θα υπάρξουν 100 ερωτήματα για το ίδιο θέμα. Πώς θα υπάρξει αυτό που εδώ λέμε one rule book. Ένας κανόνας για όλα τα προγράμματα. Ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να μπορούν τα χρήματα να φτάνουν στο τελικό αποδέκτη και να μπορεί ο κόσμος να πάρει τα χρήματα. Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Το δεύτερο είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τώρα ένας σχεδιασμός που να συμβαδίζει με το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό μίλησα και για τη τεχνική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η EBRD. Δηλαδή τα χρήματα δεν μπορούν να πάνε γενικώς σε διάφορες κατευθύνσεις. Πρέπει να πάνε σε μια κατεύθυνση με την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να συγχωνευτούν μεταξύ τους, όχι απαραίτητα μόνο κάποια μαγαζιά, ας πούμε, να γίνουν ένα, αλλά κυρίως να συγχωνεύσουν προμήθειες, λογιστήρια, μισθοδοσίες, πράγμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στη μείωση του κόστους. Και επίσης να κάνουν κοινές παραγγελίες. Επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να αναβαθμίσουν τα καταστήματά τους ενεργειακά, όχι μόνο αλλάζοντας πόρτες και παράθυρα και βάζοντας έξυπνους μετρητές για το κρύο και τη ζέστη και την ρύθμιση του συστήματος θέρμανσης ψύξης, αλλά και αναβαθμίζοντας την ποιότητα του αέρα και αναβαθμίζοντας και το εξωτερικό περιβάλλον, μια και το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των κτηρίων είναι ένα πρόγραμμα που, όπως μας εξήγησαν και οι δύο υπουργοί, είναι πολύ μεγάλο και θα τρέξει και τα επόμενα χρόνια. Η διαδικασία δεν λέω ότι είναι εύκολη, δεν λέω ότι είναι απλή, αλλά χρειάζεται. Προλαβαίνετε μια ερώτησή μου, κυρία Σπυράκη, για το αν η ελληνική κοινωνία και οι κατατόπους κοινωνίες είναι έτοιμες να δεχθούν αυτές τις αλλαγές και έχουν την κατάρτιση για να το κάνουν, ή αν θα ακολουθήσουν από εκεί και έπειτα και ίσως κάποιες επιμορφωτικές διαδικασίες για να μπορέσουν να υποδεχθούν τις νέες αλλαγές. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι εμείς έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτό. Mm-hmm. Και αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα έκανα όλη αυτή τη μεγάλη εκδήλωση και όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Γιατί έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη να προειδοποιήσουμε πρώτα απ' όλα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι δεν μπορεί ο βίος τους να συνεχιστεί με στήριξη ευθείας από το κράτος όπως γίνεται τώρα στις συνθήκες παρομοιμίας. Άρα θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός και αυτός πρέπει να γίνει με τη βοήθεια των επιμελητηρίων και με τη βοήθεια της τεχνικής βοήθειας για τη μετεξέλιξή τους. Και έχουμε ευθύνη να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν από την Ευρώπη και από εδώ που σχεδιάζουμε και δημιουργούμε αυτά τα μεγάλα εργαλεία στις εθνικές κυβερνήσεις, ούτως ώστε αυτές να φτιάξουν εργαλεία τα οποία θα ταιριάζουν στον τόπο μας. Γιατί άλλες ανάγκες έχει η Βαβαρία, άλλες ανάγκες έχει η Εύρος. Και όπως αυτό το μήνυμα το έχει πάρει η κυβέρνηση και ξέρει ακριβώς πια ότι τα χρήματα μπορεί να είναι πολλά, αλλά σε αυτό το στενό παράθυρο χρόνου πρέπει τα χρήματα αυτά να επενδυθούν. Γιατί αν δεν επενδυθούν, επιτρέψτε μου να το θυμίσω, γιατί καμιά φορά το ξεχνάμε, όχι τα χρήματα του ΕΣΠΑ, αλλά τα χρήματα του RRF, του περίφημου Ταμείου Ανάκαμψης, θα επιστρέψουν σε ένα μεγάλο κουμπαρά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είστε στο κέντρο των λήψεων αποφάσεων, είστε σε νευραλγική θέση, κυρία Σπυράκη. Θέλω να το πάμε λίγο παραπέρα, να σας ρωτήσω σχετικά με την ανεργία. Τι δείχνουν τώρα πια οι δείκτες, ειδικότερα εν μέσω πανδημίας στην Ελλάδα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι όπως τα βιώνετε και από όλα αυτά που ακούτε και ζείτε καθημερινά? Κοιτάξτε, δεν πήγαμε άσχημα στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Και αυτό γιατί κατορθώσαμε μέσω και από το πρόγραμμα SURE. Για το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι διπλασιάσαμε το έτοιμο ως χώρα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. Ήταν να πάρουμε 1,4 δις, καταλήξαμε να πάρουμε 2,7 και έχουμε επανέλθει ζητώντας και τα υπόλοιπα του ΣΥΟΥΡ. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλότοκο δάνειο που βοηθάει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Δηλαδή η επιδότηση δίνεται στους εργαζόμενους με βάση και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία και οι εργοδότες δεσμεύονται ήδη να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Όσοι από τους εργοδότες παίρνουν ανάλογες επιδοτήσεις, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας ως τον Ιούνιο του 2021. Όμως δεν μπορεί να γίνει η διατήρηση των θέσεων εργασίας μόνο με αυτά τα εργαλεία. Αυτό συμβαίνει επειδή είμαστε εν μέσω πανδημίας και ακόμα δεν έχει φανεί τι θα γίνει με το τρίτο κύμα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να υπάρξει επανεκκίνηση οικονομίας πολύ γρήγορα με νέα χαρακτηριστικά. Και η προσαρμογή της οικονομίας πολύ γρήγορα με νέα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες. Απλώς επειδή η πατρίδα μας νοιάζει πάνω απ' όλα, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε την ευκαιρία στην πατρίδα μας να κινηθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα.
Τώρα λίγο πριν κλείσουμε, κυρία Σπυράκη, επειδή είμαστε στον Εύρο, μας ακούνε οι Ευρύτες και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο διάστημα αυτό που απασχολεί την τοπική κοινωνία είναι η επέκταση του κιτ στο φυλάκιο. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς, που είστε ευρωβουλευτής αυτή τη στιγμή, του κόμματος που κυβερνά την χώρα μας. Και ένα σχόλιο επίσης για το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς γνωρίζουμε, δεν χρηματοδοτεί κλειστές δομές. Υπάρχει, όπως έχετε καταλάβει, μια γενικότερη αντίδραση και αντίσταση απέναντι στις αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και απέναντι στον ίδιο τον Υπουργό, στο πρόσωπο του κυρίου Μηταράκη, για το όλο θέμα της επέκτασης. Και υπάρχουν και πολλά σχόλια για το γεγονός πως ο κύριος Μηταράκης τελικώς δεν μας λέει και όλη την αλήθεια. Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, θέλω να πω κάτι το οποίο είναι ευρύτερο, γιατί δεν όπως καταλαβαίνετε δεν είναι στα μοντέλα μου, ούτε το μεταναστευτικό, ούτε οι επιλογές που κάνει η κυβέρνηση. Αν και θεωρώ πως η κυβέρνηση έδειξε με τη στάση της και με τον τρόπο με τον οποίο απευθύνθηκε και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχει πολύ μεγάλη επιρροή εδώ και πολύ μεγάλες δυνατότητες να κινητοποιήσει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θυμίζω την επίσκεψη στον Εύρο των επικεφαλής των τριών θεσμών, του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κ. Ζαρ Μισελ, της επικεφαλής της Κομισιόν, της κ. Φόντερ Λάιεν, του Προέδρου μας, του Ευρωκοινοβουλίου. Και από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, πέρα από ότι ήρθε και ο κ. Σασόλη, πέρα από ότι ήρθε και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τα εξής. Οι κοινωνίες μοιράζονται τις ευθύνες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καταλάβει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το μεταναστευτικό βάρος. Η προσπάθεια για την αναθεώρηση του Δουβλίνου, που ήδη έχει περάσει στα όρια του, δεν είναι ικανοποιητική για την Ελλάδα, τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που θα κάνουμε από τη δική μας πλευρά, και αυτό αφορά και τους πολίτες του Εύρου, είναι να φροντίσουμε ούτως ώστε οι ευθύνες να μοιραστούν σε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και η επιλογή αυτή είναι σταθερή και αυτή η επιλογή μας οδηγεί. Εκεί είσαστε τα εθνικά σύνορα, είσαστε όμως κυρίως τα ευρωπαϊκά σύνορα. Γι' αυτό τα σύνορα μας είναι εκεί. Είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Και αυτό με κάθε τρόπο το αναδεικνύουμε εδώ. Οπότε... Και στα σύνορα της Ευρώπης πρέπει να ακούγεται και η φωνή των κατοίκων και η ευαισθησία. Θεωρείτε ότι και ο Εύρος πρέπει να υπομειστεί μέρος του βάρους που σηκώνει η Ελλάδα, έτσι μας λέτε με λίγα λόγια. Θεωρώ πως πρέπει από ένα σημείο και μετά να έχουμε όλη την αίσθηση ότι υπάρχει μια σοβαρή πολιτική για την οποία δίνονται πάρα πολλές μάχες. Η Ελλάδα είχε καταλήξει, με συγχωρείτε που θα το πω, ειδικά οι περιοχές συνισχυτικές είχαν καταλήξει λεγόμενη περίοδο αποθήκες ψυχών. Αυτό που έγινε κατά την περίοδο του περασμένου χειμώνα ανέδειξε το στοιχείο της εργαλειοποίησης των ανθρώπων από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει, κανένας δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν ξέρει. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει και κανένας δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει στα ευρωτουρκικά σύνορα. Τα ευρωτουρκικά σύνορα λοιπόν πρέπει να φρουρηθούν, να περιφρουρηθούν και όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, με πρώτα τα κράτη-μέλη που μέχρι στιγμής ψηφίζουν αδιάφορα. Κυρία Σπυράκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά στο σημείο αυτό για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να φέρει όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία της χώρας. Και εσείς να δουλεύετε έτσι ώστε να βλέπουμε τα αποτελέσματα και να τα συζητούμε μέσα από αυτήν την κοινή πορεία και το κοινό συμφέρον για το καλό του τόπου μας. Ευχαριστούμε πολύ. Στη διάσταση σας πάντα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θετικά βλέπουν τις αλλαγές που έφερε η κυβέρνηση μέσω του νέου νομοσχεδίου, οι φιλοζωικές οργανώσεις στα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία εθνικού μητρώου ζώων, το οποίο θα αποτελέσει καθοριστικό εργαλείο που θα επιτρέψει στους σχετικούς κλάδους να εισέλθουν στην ψηφιακή εποχή. Επίσης, η θέσπιση κανόνων στην αναπαραγωγή των ζώων θα περιορίσει σημαντικά την ύπαρξη αδέσποτων, όπως και θα διασφαλίσει την υγεία των θηλυκών ζώων.
Σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς, αδέσποτα, δεσποζόμενα, με σκοπό την βελτίωση των συνθήκων ζωής και την προστασία τους, εισάγει το νομοσχέδιο Υπουργείου Εσωτερικών που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Στέλιος Πέτσας. Ειδικότερα τα ζώα συντροφιάς αποκτούν ψηφιακό βιβλιάριο, στο οποίο θα αποτυπώνεται το ιατρικό ιστορικό τους και θα είναι προσβάσιμο ψηφιακά για τους ιδιοκτήτες και τους κτηνιάτρους σε έκτακτες περιστάσεις. Πρόκειται για ένα ψηφιακό φάκελο υγείας που θα περιλαμβάνει στοιχεία υγείας, ταυτότητας και αναπαραγωγής του, καθώς και του ιδιοκτήτη εκτροφέα αναδόχου. Προκειμένου οι ιδιοκτήτες ζώων να φροντίζουν καλύτερα τα κατοικίδια τους, εισάγεται επίσης η δυνατότητα κινήτρων από τους δήμους τους πιο επιμελείς. Ενδεικτικά η χορήγηση βάουτσερ για σήμανση, καταγραφή και στήρωση και θα φέρει μείωση δημοτικών τελών έως και 10%. Είναι πολύ καλό αυτό για την απαλλαγή των 10% των δημοτικών τελών για τους ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται για τα ζώα. Είναι πάρα πολύ καλό. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τους μηχανισμούς ελέγχου. Προβλέπεται επίσης η απαγόρευση πώλησης σκύλων και γατών από pet shop, όπως και οι αγγελίες για ζευγάρωμα. Η πώληση διάθεση ζώων συντροφιάς θα γίνεται μόνο από εγκεκριμένους επαγγελματίες ή αδειοδοτημένους εκτροφείς και ιδιοκτήτες. Απαγορεύεται ακόμη η καταβολή αντιτίμου για την πραγματοποίηση υιοθεσιών, εκτός από τα έξοδα μετακίνησης, σίτησης ή ιατρικής φροντίδας των ζώων. Η πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ήταν πάντοτε εναντίον της πώλησης των ζώων από τα pet shop. Πάντοτε ήταν εναντίον των απολούνται ζώα από τα pet shop. Διότι δεν υπήρχε κανένα εχέγγυο ασφαλείας ότι τα ζώα που θα πουλούσαν θα ήταν υγιή ή θα ήταν εντάξει κτλ. Δεδομένου ότι υπάρχουν τόσα πολλά αδέσποτα και το καλύτερο ήταν να προωθούνται προς υιοθεσία τα αδέσποτα και όχι ο κόσμος να ξοδεύει εν είδη παιχνιδιού αγοράζοντας ένα. Από εκεί και πέρα όμως το νομοσχέδιο, αν δεν κάνω λάθος, έχει και ορισμένες βελτιώσεις σε αυτούς οι οποίοι εκτρέφουν. Και ιδιαίτερα αναφέρομαι σε ορισμένες κατηγορίες ζώων, όπως τα λυκόσκυλα ή κάτι άλλα ειδικά σκυλιά. Και για τους εκτροφείς αυτών των ζώων έχει ειδικά μέτρα. Εισάγονται κανόνες στην αναπαραγωγή τους με καθορισμό ανώτατου αριθμού γενεών αναζώ σε όλη τη ζωή. Έτσι, ο κάθε ιδιοκτήτης θα έχει άδεια για μία αναπαραγωγή σε όλη τη ζωή του ζώου, ενώ θα δηλώνονται οι υποψήφοι ανάδοχοι για τα νεογέννητα. Τίθενται όρια και προϋποθέσεις στην αναπαραγωγή από ερασιτέχνες εκτροφής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η στήρωση γίνεται υποχρεωτική, ενώ για εξαιρέσεις θα απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Οι εκτροφείς έπρεπε να είχαν άδεια και εκ των προτέρων, αλλά ήταν λίγο ασαφή η κατάσταση. Επίσης, δεν μπορούν τα ζώα να εξαντλούνται συνέχεια στην εκτροφή για την αναπαραγωγή ειδικών ζώων. Γι' αυτό τίθεται και κάποιο όριο, αν δεν κάνω λάθος. Και όσον αφορά στα ζώα που πρέπει, αλλά και στον αριθμό. Όσοι έχουν ποινική καταδίκη για κακοποίηση ζώων θα καταγράφονται σε ηλεκτρονικό μητρό που θα τηρεί η Εισαγγελία Αθηνών. Το Μητρό Παραβατών διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς που θα αποκτήσει η χώρα, και έτσι αυτοί που θα καταδικάζονται για κακοποίηση δεν θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρό ως ιδιοκτήτες. Το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς θα αποτελέσει την επίσημη πλατφόρμα συνεργασίας της δημόσιας διοίκησης με τους σχετικούς φορείς. Εκεί θα καταγράφονται δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα προς υιοθεσία, φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις, κτηνίατροι εκτροφής και καταφύγια. Πολύ καλύτερο η Εθνική Γραμμή Καταγγελιών, για να ξέρουν και να ρυθμίζονται από το κέντρο πώς ακριβώς ένας ο οποίος καταγγέλλεται ξαφνικά γίνεται και ιδιοκτήτης σκύλου. Γιατί υπήρχαν και αυτές οι περιπτώσεις. Ενώ έχει καταγγελθεί κάποιος για κακοποίηση, ξαφνικά εμφανίζεται να είναι και ιδιοκτήτης σκύλου. Αλλά περισσότερο είναι ο συστηματικός έλεγχος των καταγγελιών, διότι υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες τις οποίες δεν δίνουν σημασία οι αρμόδιοι φορείς. Στις αρχές Μαρτίου θα ξεκινήσουν οι υποβολές των αιτήσεων για το βάουτσερ των 200 ευρώ, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά 560.000 νέους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές έως 24 ετών. Οι αιτήσεις θα γίνουν στην πλατφόρμα gov.gr με τους κωδικούς της εφορίας. Όσοι είναι δικαιούχοι θα λάβουν έναν κωδικό και με αυτόν θα έχουν έκπτωση 200 ευρώ στην αγορά λάπτοπ ή τάμπλετ.
Εντός της εβδομάδας θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση για την διάθεση των βάουτσερ των 200 ευρώ για αγορά τάμπλετ και λάπτοπ σε μαθητές και φοιτητές, με στόχο στις αρχές Μαρτίου να ξεκινήσουν οι σχετικές αιτήσεις για τους δικαιούχους. Μετά από την πολύμηνη καθυστέρηση στην έναρξη των διαδικασιών για τη διάθεση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης δήλωσε πως μέσα στην εβδομάδα αναμένεται από το Υπουργείο Παιδείας η σχετική οικία, ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότησή της από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς, όπως υπογράμμισε, είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτήτων όσον αφορά στο ψηφιακό μέρος της εκπαίδευσης. Με το σχετικό κονδύλι θα διατεθούν τάμπλετ σε πάνω από 500.000 παιδιά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ανοίξουν τη σχετική πλατφόρμα και οι δικαιούχοι θα μπαίνουν εισάγοντας τους κωδικούς του TaxisNet και άμεσα θα γνωρίζουν έναν εντάσσονται στους δικαιούχους για το κουπόνι, το οποίο θα αποτελεί έναν ηλεκτρονικό κωδικό. Στη συνέχεια θα μπορούν είτε να το αποστείλουν απευθείας ηλεκτρονικά σε κάποιο e-shop για ηλεκτρονική αγορά εξοπλισμού, είτε να το εκτυπώσουν και να πραγματοποιήσουν τη σχετική αγορά από κάποιο φυσικό κατάστημα. Δικαιούχοι του βάουτσερ των 200 ευρώ θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι. Το εκτιμόμενο πλήθος των δικαιούχων ανέρχεται περίπου σε 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους ηλικίας από 4 έως 24 ετών. Για μια οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα 6.000 ευρώ αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ. Για μια οικογένεια με δύο γονείς και ένα παιδί, αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 10.500 ευρώ. Για μια οικογένεια με ένα γονιό και ένα παιδί, αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 9.000 ευρώ. Στους δικαιούχους θα συμπεριλαμβάνονται και όσοι δικαιούνται να λάβουν το επίδομα οικογενειακού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, αλλά ανταυτού έχουν επιλέξει να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα της πρόνοιας. Αυτοί αποτελούν ένα ποσοστό περίπου 10% και η προσπάθεια που γίνεται αυτή την περίοδο από την κοινωνία της πληροφορίας που έχει αναλάβει το έργο είναι να ετοιμαστούν πλήρως οι διαλειτουργικότητες του συστήματος, ώστε να εμφανίζονται και οι συγκεκριμένοι αυτόματα στην κατηγορία των δικαιούχων και να μην απορρίπτονται. Κοντά 2 τόνοι ακατάλληλων οστράκων που προορίζονταν για πώληση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης από το λιμεναρχείο της Αλεξανδρούπολης, ενώ συνελήφθησαν και 4 ημεδαποί που μετέφεραν παράνομα τα όστρακα. 1968 κιλά και 300 γραμμάρια όστρακα, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση εν μέρη υπολοιπωμένων διαστάσεων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, ενώ συνελήφθησαν 4 ημεδαποί ηλικίας 54, 51, 39 και 56 ετών για κατοχή και μεταφορά με σκοπό την πώληση και εμπορία της ανωτέρω ποσότητας οστράκων. Συγκεκριμένα, κατόπιν διακριτικής επιτήρησης και συντονισμένης επιχείρησης των στελεχών του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και με τη συνδρομή στελεχών της ομάδας δίωξης, παράτυπα εισελθόντων προσώπων του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω να μεταβαίνουν απογευματινές ώρες της 23ης Φεβρουαρίου με λέμβο τύπου πλάβα στα τουρκικά παράλια, όπου φόρτωσαν ικανή ποσότητα οστράκων, την οποία στη συνέχεια μετέφεραν μέσω του ποταμού Εύρου στην ελληνική επικράτεια, στην περιοχή Αηγιώργη του Δέλτα του Εύρου. Στη συνέχεια μεταφόρτωσαν τα όστρακα σε δύο γιοταχύ οχήματα, ενώ μόλις αντελήφθησαν την παρουσία των στελεχών της Οικίας Λιμενικής Αρχής και των συνοριοφυλάκων, επιβιβάστηκαν στη Λέμβο και διέφυγαν με μεγάλη ταχύτητα προς τις εκβολές του ποταμού. Άμεσα τους ακινητοποίησε το πλήρωμα περιπολικού του σκάφους του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής στη θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, ενώ η Λέμβος ρημουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμένα Αλεξανδρούπολης. Τα ανωτέρω αλλιεύματα κρίθηκαν ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ δεν έφεραν τα προβλεπόμενα έγγραφα που να αποδεικνύουν την προέλευσή τους και δεν υπήρχε η προβλεπόμενη επισήμανση σε αυτά. Επιπροσθέτως, το σκάφος μεταφοράς τους δεν ήταν κατάλληλο για τη μεταφορά οστρακοειδών, ενώ δεν έφερε στοιχεία αναγνώρισης στις παριές του καθώς και ναυτιλιακά έγγραφα. Από την Οικία Λιμενική Αρχή, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα, το σκάφος καθώς και η εν λόγω ποσότητα οστράκων. 1.784 νέα κρούσματα καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας και 33 στις Σέρες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας, στο Δήμο Σουφλίου θα διενεργούνται rapid tests από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην είσοδο της Λαϊκής Αγοράς το πρωί της Παρασκευής.
Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε για άλλη μία μέρα ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ το απόγευμα της Πέμπτης. Συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.784, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 186.469, εκ των οποίων 51,8% με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 63 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.600 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 39, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.410 θάνατοι. Το 95,7% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 367. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 έτη. Το 86,1% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 1.315 ασθενείς. Οι νέες εισαγωγές ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 292. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7ημέρου είναι 274 ασθενείς. Στις Σέρες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντοπίζονται 33 νέα κρούσματα. Συγκεκριμένα 10 στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, 2 στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, 13 στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, 3 στη Θάσο, 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, κανένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και 4 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Στο Δήμο Σουφλίου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19, θα πραγματοποιηθούν από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι δωρεάν δειγματοληψίες για τον κορονοϊό στην είσοδο της Λαϊκής Αγοράς στο Σουφλί. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες κατά την προσέλευσή τους να φορούν μάσκα, να τηρούν αποστάσεις και να γνωρίζουν τον άμκα τους. Η μετακίνηση των πολιτών στο χώρο των δειγματοληψιών θα γίνεται με την αποστολή μηνύματος με τον αριθμό 1 στο 13033. Σε 2 καταδιώξεις παράνομων διακινητών προχώρησε το Σαββατοκύριακο η αστυνομία, καθώς παρά τα σήματα οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν μεταφέροντας παράνομα στη χώρα μας μετανάστες. Η πρώτη περίπτωση κατεγράφει στην Καβάλα και η δεύτερη στον Ίασμο της Ροδόπης. Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου σε οικισμό της Καβάλας από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι το παραπάνω όχημα δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ ο οδηγός διακινητής το εγκατέλειψε, επιχειρώντας να διαφύγει πεζός, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι για τις πινακίδες κυκλοφορίας που έφερε το αυτοκίνητο, έχει δηλωθεί κλοπή στις 10 Φεβρουαρίου το 2021 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης ότι ο δράστης στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα, οι πινακίδες κυκλοφορίας και το χρηματικό ποσό. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, συνελήφθη το βράδυ σε αγροτική περιοχή της Ροδόπης από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης. Δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ στη συνέχεια το όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε περίφραξη αγροτεμαχίου, προκαλώντας υλικές ζημιές. Άμεσα οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη. Επιπλέον, προέκυψε ότι ο δράστης είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και ότι το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας για τις οποίες είχε δηλαθεί κλοπή στις 11 Φεβρουαρίου σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Έτοιμες να υποδεχθούν τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου. Όπως ανακοινώθηκε, παρέχεται η δυνατότητα αθλητικής προετοιμασίας για όσους μαθητές στοχεύουν σε σχολές όπως είναι οι στρατιωτικές. Οι υποψήφοι θα έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται με γυμναστή και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αρνητικό τεστ για κορονοϊό.
Στο δημοτικό στάδιο Φωτής Κοσμάς και στο δημοτικό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης Δημοσθένης Μιχαλετζάκης θα μπορούν πλέον να προετοιμάζονται οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων ώστε να λάβουν μέρος στην πρακτική δοκιμασία για την εισαγωγή τους σε ΤΕΦΑ, στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστικές σχολές, λιμενικό και Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Μέχρι τώρα οι αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν κλειστές εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και με κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τις οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι αθλητές και οι αθλούμενοι. Όσο πλησίαζε ο καιρός για τις εξετάσεις των Πανελληνίων και τα παιδιά της τρίτης λυκείου, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις, κάναμε το σχετικό έγγραφο προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που ζητούσαμε κατά προτεραιότητα αυτά τα παιδιά να μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Και έτσι προέκυψε χθες να βγει η οδηγία από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ότι πλέον μπορούν να κάνουν χρήση και αυτά τα παιδιά των αθλητικών εγκαταστάσεων στα αγωνίσματα τα οποία απαιτούνται για την εισαγωγή τους στις σχολές, τόσο στρατιωτικές σχολές όσο και στα ΤΕΦΑ. Οι υποψήφοι θα έχουν τη δυνατότητα να προπονούνται με γυμναστή, ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αρνητικό τεστ για τον κορονοϊό, ταυτότητα και μια βεβαίωση από το σχολείο που να πιστοποιεί την ιδιότητα του υποψήφιου των πανελλαδικών εξετάσεων. Για τα αγωνίσματα τα οποία αφορούν την εισαγωγή τους στις ανώτερες σχολές είναι τα αθλήματα του Στίβου και το κολυμβητήριο. Οπότε αυτές οι δύο δομές είναι ανοιχτές για αυτά τα παιδιά και αυτό που απαιτείται είναι το εβδομαδιαίο τεστ COVID, rapid test στην προκειμένη περίπτωση και μια βεβαίωση ότι είναι μαθητές της Λυκείου και πρόκειται να δώσουν εξετάσεις για τις Πανελλήνιες και την ταυτότητά τους. Είναι τα μόνα που απαιτούνται προκειμένου ένα παιδί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι ήδη έτοιμες να δεχθούν τους υποψήφιους που επιθυμούν να αρχίσουν την προετοιμασία τους άμεσα. Αιτήματα συγκεκριμένα από υποψήφιους δεν είχαμε, αλλά ήταν ως γνωστόν τα παιδιά μας χρειάζονται πολύ χρόνο να κάνουν την εξάσκησή τους στα αθλήματα, γιατί είναι πολύ σημαντικό βοήθημα στην τελική τους βαθμολογία και την εισαγωγή στις εξετάσεις, όπως επίσης είναι απαραίτητο να περάσουν κάποιες εξετάσεις αθλητικές για τις στρατιωτικές σχολές. Ως εκ τούτου, συμμεριζόμενος όπως προανέφερα την αγωνία των παιδιών και των οικείων τους, έπρεπε να ζητήσω, ένιωθα ότι έχουν υποχρέωση να ζητήσω από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το άνοιγμα των εγκαταστάσεων για αυτά τα παιδιά και μετά από δύο εβδομάδες ήρθε η σχετική οδηγία από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οπότε πλέον όλα αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στη Δέλτα Τηλεόραση, ακολουθεί η εκπομπή Επί του Θέματος με τον Αντώνη Τελόπουλο. Να έχετε ένα καλό βράδυ.